Η εικόνα θεωρείται το σημαντικότερο αντικείμενο λατρείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατέφευγαν οι πιστοί στην εικόνα για να ζητήσουν οποιαδήποτε βοήθεια ήθελαν. Η εικόνα εμφανίστηκε ήδη από την εποχή του Χριστού. Η πρώτη εικόνα θεωρείται η μορφή της Παναγίας που ζωγράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Έκτοτε όμως δεν έχουμε καμία μαρτυρία, δεν έχει σωθεί κάποια εικόνα φορητή. Οι πρώτες εικόνες οι οποίες εμφανίστηκαν και έχουν επιβιώσει από τη Βυζαντινή περίοδο είναι αυτές που βρίσκονται στο μοναστήρι του Σινά, της Αγίας Εκατερίνης και είναι του 6ου αιώνα και έχουν γίνει με την εγκαυστική τεχνική. Είναι μια τεχνική η οποία δεν παρατηρήθηκε από τότε, δεν ξαναεμφανίστηκε από τότε. Το πρόσωπο το οποίο εικονίζεται σε κάθε εικόνα, πάντοτε η τιμή, όπως λέμε, διαβαίνει όχι προς το αντικείμενο, αλλά προς το πρόσωπο το οποίο εικονίζεται. Γι' αυτό και αντιλαμβάνεστε ότι η εικόνα κατ' ουσίαν βοηθάει τον κάθε πιστό να μπορεί να συγκεντρώνει το βλέμμα του σε αυτό το οποίο βλέπει και να μπορεί να προσεύχεται καλύτερα σε αυτό το οποίο εκείνος αισθάνεται και να ζητήσει από το Θεό αυτό το οποίο πραγματικά έχει ανάγκη. Πελάτες μας είναι πολλών κατηγοριών. Μπορεί να είναι ιδιώτες οι οποίοι αγοράζουν εικόνες για το σπίτι τους για να τις προσφέρουν για δώρα σε φίλους ή οπουδήποτε. Επίσης μπορεί να τις προσφέρουν σε εκκλησίες, σε ναούς, ως αφιερώματα ή τάματα. Υπάρχουν πελάτες μας ναοί, καθεαυτού ναοί, μοναστήρια ή και άλλα καταστήματα στα οποία εμείς πουλάμε χοντρικώς τα προϊόντα της δουλειάς μας. Μία εκδοχή. Δεύτερη περίπτωση μπορεί να είναι αυτή εδώ. Που είναι ξυλόγλυπτη αγιογραφία. Κάνεις βάζεις την εικόνα σε ποιον είναι αδέος. Θέλεις έτσι να πεις το παράπονό σου, να προσευχηθείς, να ζητήσεις κάτι, να ευχαριστήσεις πολλές φορές. Αν και δεν ξέρω, συνήθως τρέχουμε στις εικόνες και στις εκκλησίες όταν κάτι άσχημο μας συμβαίνει, για βοήθεια. Θεωρούμε ότι ο Θεός είναι πολύ κοντά σε εμάς. Δεν είναι κάτι το οποίο απομακρύνεται από εμάς. Φέρνοντας λοιπόν και βάζοντας μια εικόνα στο σπίτι μας, αυτή ακριβώς η τοποθέτηση μας δίνει εμάς το στίγμα και μας δίνει εμάς την έννοια και την εικόνα ότι ο Θεός είναι κοντά μας. Ο κάθε Άγιος είναι κοντά μας. Η βυζαντινή τέχνη είναι πάρα πολύ αυστηρή, είναι σχεδόν ασκητική. Οι ζωγράφοι ήταν μοναχοί. Με αποτέλεσμα να μην δίνουν ιδιαίτερα χρώματα, ιδιαίτερη ζωντάνια στις εικόνες. Υπήρχε αυτό το μοναχικό, το ασκητικό, το ιερατικό. Ήθελε να βγει η επιβλητική μορφή του Αγίου.